τη 19η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ιούδα. Ιούδας, ο του Κυρίου Απόστολος, ή το εκ των 12 Αποστόλων, και εν μεν το κατά Λουκά Ευαγγελίο, ομοίως και εν τες πράξεις ονομάζεται Ιούδας Ιακώβου, δηλαδή αδελφός Ιακώβου του αδελφοθέου, εν δε το κατά Ματθαίον Ευαγγελίου ονομάζεται Θαδαίος και Λεβαίος, ο οποίος έγραψε και την καθολικήν επιστολήν, την φωτιστικήν εκείνην και δογματικήν εις πάντας τους πιστεύσαντας χριστιανούς. Ήτο δε αυτάδελφος, νομιζόμενος του Κυρίου, καθότι ήτο Υιός του Μνήστορος Ιωσήφ, κατά το θείον επιφάνειον, και υπηρέτης του φρικτού μυστηρίου της υπέρ λόγων ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου. Ούτως λοιπόν πευθείς εις τον κόσμον παρά αυτού του Χριστού, ως αδελφός αυτού και μυσταγωγός, και ως άνθραξ πυροθύστες αυτού λαμπρότηση, πάσαν πλάνην κατέφλεξε και τους εσκοτισμένους εφώτισε. Διότι ούτως ελκών των ζυγών του Σωτήρος και την άβλα κατέμνων και σπύρων των σπόρων της ευσεβίας εις την οικουμένην, πολλήν επίησε καρπών και πολλούς τη αληθινή πίστη στηρίξες έπεισε τούτους να χλεβάζωσι και να περιγελώσει τα των Ελλήνων είδωλα. Επειδή δηλαδή οι λατρεύοντες τους ψευδονίμους θεούς δεν ειδύναντο να ιατρεύωσι τα σανιά τους ασθενίας, δια τούτο κατέφευγον εις τον Άγιον τούτον Απόστολον και ούτως ελάμβανον διπλήν την ιατρίαν σώματος και ψυχής, διότι η ιατρία των του σώματος ασθενειών οδηγός εγίνετο εις τους απίστους προς την πίστην του Χριστού. Πορευθείς λοιπόν ο θείος ούτως Ιούδας εις την Μεσοποταμίαν και εις τα εκεί σε πλησιόχωρα μέρη εκήρυξε το Ευαγγέλιο του Χριστού και εφώτισε τα εν αυτοί ευρισκόμενα έθνη. Μετέβη δε και εις την πόλη Νέδεσαν και προς τον τοπάρχην Αύγαρον, τον οποίον εθεράπευσε λεπρών όντα. Ύστερον δε επορεύθη εις την πόλη Ναραρά και εκεί κρεμαστής υπό των απίστων και διαβελών πληχθείς παρέδωκε την ψυχήν του εις χείρας Θεού και έλαβε παρά αυτού τον του μαρτυρίου αμάραντον Στέφανον.